Πριν από 5 χρόνια, σε μια πλούσια γωνιά του πλανήτη, παρουσιάστηκε το φιλόδοξο φουτουριστικό σχέδιο για μια τεράστια νέα Μητρόπολη που θα περιέχει μέσα της όλα όσα βλέπαμε μέχρι τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όμως, μπορεί εκεί να χτίζεται ήδη η τέλεια πόλη φυλακή για τους ανθρώπους. Το 2017 λοιπόν ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν παρουσίασε το πλάνο για τη νέα υπερσύγχρονη Μητρόπολη με το όνομα Νέομ, που αν και εφόσον ολοκληρωθεί θα κοστίσει στη Σαουδική Αραβία γύρω στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα που, όπως είπαμε ήδη, επιχειρεί να ενσωματώσει κάθε νέα τεχνολογία, προκειμένου αυτή η νέα Μητρόπολη να μοιάζει με τις πόλεις που βλέπαμε ως τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και που θα είναι μια πόλη που δεν περιμέναμε τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια να δούμε στην πραγματικότητα. Μέσα εκεί όμως βρίσκεται και ένα μέρος αυτού του σχεδίου, μια πόλη μέσα στη Μητρόπολη που τα σχέδιά της αποκαλύφθηκαν από τη Σαουδική Αραβία στις 25 Ιουλίου του 2022, το καλοκαίρι που μας πέρασε δηλαδή, και η οποία φαίνεται πως ήδη ξεκίνησε να δημιουργείται. Αυτή η πόλη θα ονομάζεται The Line, δηλαδή η γραμμή, και θα μπορούσε να αποτελέσει είτε την ιδανική πόλη του μέλλοντος είτε την υπέρτατη πόλη φυλακή για τους ανθρώπους που θα την κατοικήσουν. Πριν προχωρήσω στο θέμα το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, να κάνω μία πολύ σημαντική σημείωση. Σε αυτό το κανάλι εγώ προσωπικά δεν επιτρέπω ρατσιστικά, σεξιστικά, φιλετικά ή κακεντρεχή και τοξικά σχόλια οποιουδήποτε είδους. Το κανάλι είναι αντιρατσιστικό όπως και εγώ και κάθε φορά επικεντρώνομαι αποκλειστικά στην είδηση και όχι στην εθνικότητα όποιου εμπλέκεται ή οποιουδήποτε ανθρώπου επιχειρεί να προκαλέσει κάτι σε κάποιον άλλο άνθρωπο ή στο σύνολο της ανθρωπότητας μέσα από σχέδια τέτοιου τύπου. Αρνητικότητα και τοξικότητα και κακόβουλα σχέδια υπάρχουν παντού, ακόμα και ανάμεσα σε εμάς τους ίδιους που έχουμε την ίδια εθνικότητα, και όλα αυτά τα στοιχεία δεν πηγάζουν από το που γεννήθηκε ο κάθε άνθρωπος. Είναι μια ευκαιρία για να καθαρίσει το κανάλι από ανθρώπους που πιστεύουν πως μπορούν με τα σχόλιά τους να προσβάλλουν άλλους ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικής θρησκείας ή γενικότερα διαφορετικών πεπιθήσεων. Αν θέλετε να τονώσετε εθνικό φρόνημα ή να ψάξετε τέτοιου τύπου ειδήσεις, σχολιασμούς και τα λοιπά, υπάρχουν άλλα κανάλια πιο εξειδικευμένα σε αυτό από εμένα, γιατί εδώ ασχολούμαστε με το ανεξήγητο, την εναλλακτική αναζήτηση, τον εσωτερισμό, τον αποκρυφισμό και ειδήσεις τέτοιου τύπου που μπορεί να απειλούν την ανθρωπότητα μελλοντικά, μπορεί και όχι, αλλά που δεν στοχοποιούν εθνικότητες, φύλλα ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα στην είδηση που εξάλλου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάθε είδους τοξικότητα. Το όραμα λοιπόν για αυτή την πόλη που θα είναι μέρος της Μητρόπολης Νέομ και αποκαλείται The Line, σύμφωνα με εκείνους που επιχειρούν να τη χτίσουν, μόλις ετοιμαστεί θα αλλάξει μία για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι πόλεις του μέλλοντος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τουλάχιστον αυτό θέλουν να επιτύχουν. Σε αντίθεση λοιπόν με τις παραδοσιακές πόλεις που εξαπλώνονται οριζοντίως και στο έδαφος χωρίς διακριτά όρια, αυτή θα είναι μια κάθετη πόλη με ύψος 500 μέτρων, 200 μέτρων σε πλάτος και 170 χιλιόμετρα σε μήκος. Όλα αυτά μέσα σε μόλις 34 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πόλη με το όνομα Γραμμή θα είναι κλεισμένη μέσα στα τείχη καθρέφτες και λέγεται πως θα υποδεχθεί περίπου 9 εκατομμύρια κατοίκους που, σύμφωνα με εκείνους που θα την κατασκευάσουν, θα έχουν πρόσβαση σε όλες τους τις καθημερινές ανάγκες με περπάτημα μόνο 5 λεπτών, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη με υπερσύγχρονες και πολύ γρήγορες συγκοινωνίες μέσα σε 20 μόλις λεπτά. Με λίγα λόγια, το συμπέρασμα είναι πως κανένας από τους κατοίκους δεν θα διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο. Αν χτιστεί αυτή η πόλη, μέσα της δεν θα υπάρχουν δρόμοι, δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες,
και η πόλη θα λειτουργεί σύμφωνα πάντα με τα σχέδια, με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη γη όπως αναφέρουν να αφιερώνεται στη φύση και όχι στους ανθρώπους. Εδώ όμως υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα. Τα πλάνα επίσης αναφέρουν πως η πόλη θα έχει ως προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων έναντι της μεταφοράς με δικά τους μέσα αλλά και των προσωπικών υποδομών σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πόλεις στις οποίες ζούμε μέχρι και σήμερα. Το κλίμα θα είναι ελεγχόμενο όλο το χρόνο και παρά το γεγονός πως θα υπάρχουν τείχη, θα είναι γεμάτο ηλιοφάνεια και φυσικό εξαερισμό συνεχώς. Αυτό που τονίζεται έντονα όμως είναι το γεγονός πως η τεχνητή νοημοσύνη θα παίζει τεράστιο ρόλο στην πόλη The Line και στη λειτουργικότητά της, αφού λέγεται πως θα παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν από αυτό το πλάνο, που δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθεί ή αν θα παραμείνει πλάνο, είναι πολλά και μένει να απαντηθούν. Θα καταφέρουν τελικά να χτίσουν τη Μητρόπολη Νέων και την πόλη που εγώ αποκαλώ πόλη φυλακή, επειδή αρχικά έχει τύχει και επειδή υπάρχουν πολλές παγίδες για τους κατοίκους που θα επιλέξουν να μείνουν μέσα της? Πότε σχεδιάζεται η ολοκλήρωσή της? Το όραμα της Σαουδικής Αραβίας για τη Μητρόπολη Νέων και τα τρία μέρη που την αποτελούν φαίνεται πως ήταν να ολοκληρωθεί, μαντέψτε, ως το 2030. Το σύνολο των κατασκευών θα ξεκινούσαν το 2025, όμως επίσημα χείλη πλέον αναφέρουν πως θα πάει μερικά χρόνια πίσω, αν και έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που έχουν αποκαλύψει πως τουλάχιστον η πόλη The Line, η γραμμή δηλαδή, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά να κατασκευάζεται. Το μεγάλο ερώτημα όμως που προκύπτει είναι κατά πόσο θα υπάρχει ελευθερία σε τέτοιες υπερσύγχρονες μεν πόλεις, αλλά γεμάτες τύχη και περιορισμούς για τους ανθρώπους. Θα υπάρχει πρόσβαση για τον κάθε ένα ξεχωριστά και καταβούληση στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον, ή θα τοποθετηθούν αντίστοιχα κριτήρια για να μπορεί κάποιος να βγαίνει έξω ανάλογα με την περίσταση? Τι θα συμβεί στους εκατομμύρια κατοίκους αν προκύψουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως μια αντίστοιχη πανδημία? Τι θα συμβεί αν όσοι διοικούν την πόλη αποφασίσουν πως πρέπει να υπάρξουν για ένα μέρος του πληθυσμού ή και για το σύνολο περιορισμοί? Τότε αυτή η πόλη, αν και εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει αυτόματα μια φουτουριστική φυλακή για εκατομμύρια ανθρώπων που μπορεί και να μην μπορούν να απεγκλωβιστούν από εκεί μέσα με τίποτα. Αυτός όμως είναι ο μεγάλος προβληματισμός αν ολοκληρωθεί το πλάνο. Για την ώρα υπάρχουν άλλα προβλήματα που έχουν κάνει ανθρώπους της χώρας να χάσουν ακόμη και τη ζωή τους για το όραμα αυτό της νέας φουτουριστικής Μητρόπολης. Δημοσιογραφική έρευνα του Bloomberg μάλιστα αποκάλυψε πως χιλιάδες κάτοικοι το 2020 πληροφορήθηκαν από την κυβέρνηση πως θα πρέπει να παραδώσουν τα σπίτια και τη γη τους προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το όραμα. Ένας συγκεκριμένος άντρας που αντιστάθηκε μάλιστα, ο Αμπντούλ Ραχίμ Αλχαουάτι, αν λέω σωστά το όνομά του, κατέγραψε μία σειρά από βίντεο στα οποία κατηγορούσε τους ανθρώπους της κυβέρνησης πως εξαναγκάζουν τους κατοίκους να παραδώσουν με το ζόρι τη γη και τα σπίτια τους. Ο άντρας αυτός εν τέλει πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2022. Με την πρόφαση πως είχε στην κατοχή του και μέσα στο σπίτι του οπλισμό. Λίγο όμως μετά το χαμό του, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει τα ποσά στα πακέτα αποζημιώσεων και να υποσχεθεί στους κατοίκους πως θα τους εξασφαλίσει αλλού γη και σπίτια για να μείνουν. Οι αρχές κατηγορήθηκαν επίσης από κατοίκους και άλλους ανθρώπους που μελέτησαν το συμβάν πως έκοβαν το ρεύμα επίτηδες και πως έπαψαν τη λειτουργία σε σχολεία που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εξασφαλίσουν το σύνολο της γης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πως αρκετοί πρώην εργαζόμενοι της Νέων ανέφεραν πως υπήρχε τοξικό καθεστώς δουλείας και υπάρχουν μάλιστα αναφορές για μία δήλωση του CEO του project Nadmi Al-Nasr που φαίνεται να δήλωσε πως θέλει όλοι να δουλεύουν σαν σκλάβοι και πως αν δει κάποιον να πεθαίνει από την εξόντωση, τότε είναι που γιορτάζει. Πως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνος ολοκληρώνει
όποια σχέδια βάλει σε λειτουργία. Έτσι, μπροστά στα πλάνα για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση αυτής της νέας φουτουριστικής Μητρόπολης, που θα περιέχει και την πόλη φυλακή των ανθρώπων, υπάρχουν ήδη αναφορές για δεκάδες νεκρούς εργάτες, αλλά και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Το μόνο που μένει να αναρωτηθούμε είναι σε τι συνθήκες εγκλεισμού θα βρεθούν όσοι τελικά επιλέξουν ή αναγκαστούν να κατοικήσουν αυτή τη νέα πόλη φυλακή, που οι εμπνευστές της λένε πως θα αλλάξει μία για πάντα όλες τις πόλεις του μέλλοντος. Όπως πάντα, πείτε μου τη γνώμη σας για το θέμα, που για μένα είναι πολύ σοβαρό, στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Υπενθυμίζω πως εγώ παρουσιάζω το ζήτημα και τους προβληματισμούς μου και δεν προτρέπω κανένα να πιστέψει ότι αυτό θα είναι τελικά κάτι πολύ αρνητικό ή κάτι δυστοπικό για την ανθρωπότητα. Απλά βάζω το δίλημα στο τραπέζι και ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει και να σκεφτεί ό,τι θέλει εκείνος. Οπότε σχολιάζεται κόσμια και, όπως είπαμε, χωρίς τοξικότητα. Μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα νέα επεισόδια του καναλιού, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα κάθε εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο.